καλώς ήρθατε. Είμαι ο Ντένις Λεχαρόπουλος, υπεύθυνος των πολιτιστικών υποδομών του ΟΠΑΝΔΑ, του Δήμου Αθηναίων. Και βρισκόμαστε στο Κέντρο Τεχνών, στο Πάρκο Ελευθερίας, όπου έχω επιμεληθεί με την Χλόη, την Ακριθάκη μαζί, την έκθεση «Ιστορίες του Αλέξη Ακριθάκη». Η έκθεση αυτή παρουσιάζει μία σειρά από έργα και μία γραμμή που παρακολουθεί από τη γέννησή του μέχρι το τέλος το έργο του Ακριθάκη και που δεν έχει δειχτεί ποτέ τόσο ξεκάθαρα. Βρισκόμαστε στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, στην έκθεση του «Ιστορίες του Αλέξη Ακριθάκη». Είμαι η κόρη του Αλέξη Ακριθάκη, η Χλόη, που μαζί με τον... Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο κύριος Ντένης Σαχαρόπουλος, ο οποίος και μου πρότεινε περίπου πριν ένα χρόνο να ετοιμάσουμε αυτή την έκθεση. Και συνεργαστήκαμε πολύ εντατικά για να την πραγματοποιήσουμε. Καταρχάς, πρέπει να πει κανείς ότι ο Αλέξης Ακριθάκης ήταν μια πολύ αντισυμβατική προσωπικότητα. Ήταν, όπως θα λέγαμε, ένα μεγάλο άταχτο παιδί σε όλα και από τα παιδικά του χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής του. Σκανταλιάρης, παιχνιδιάρης, πειραχτήρι. Παρόλα αυτά υπήρχε μία γραμμή στη ζωή του που ήταν μία γραμμή πολύ μεγάλου ήθους ανθρώπινου και πολύ μεγάλου σεβασμού για κάποια πράγματα. Ένα από τα οποία ήταν και η ποίηση. Από πολύ μικρός είχε σχέση με λογοτέχνες και πολύ σπουδαίους λογοτέχνες. Προφανώς λογοτέχνες οι οποίοι σήμερα αποκαλύπτονται και έχουν πλέον καταξιωθεί σαν πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Τον καιρό εκείνο, επειδή ακόμα μεσουρανούσε η γενιά του 30, ήταν λιγάκι παρακατιανή κατά κάποιο τρόπο. Και βέβαια και επειδή δεν ήταν εντός εισαγωγικών μέσα στον κόσμο του καθοσπρεπισμού που είχε επικρατήσει στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, και μεταπολεμική, όχι μόνο μεταμφυλιακή, θεωρήθηκαν πάντα λίγο μέχρι ότου αλλάξει ο κόσμος, αλλάξουν οι νοοτροπίες. Ήτανε λογοτέχνες και άνθρωποι έξω από το κατεστημένο. Και μιλάω για πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους που σήμερα τα ονόματά τους είναι μεγάλα, όπως ο Κώστας ο Ταχτσής, ο Νάνος ο Βαλαωρίτης, ο Γονατάς, ο Κουμενταρέας, η Μαργαρίτα Λιμεράκη, ο Βαλτινός, ο Τάσος Δενέγρης, ο Ηλίας ο Πετρόπουλος, ο Σπύρος ο Μεϊμάρης, ξεχνάω σίγουρα πολλούς, και βεβαίως ο Γιώργος ο Μακρύς, φιλόσοφος και που κατά κάποιο τρόπο και πρώτος μεγάλος μέντορας του Αλέξη του Ακριθάκη. Εδώ βρισκόμαστε στο πιο προσωπικό μέρος του, της ζωής του Αλέξη Ακριθάκη. Βλέπετε τα περισσότερα ίσως από τα μπλοκάκια, σημειωματάρια και ημερολόγια του που έχουμε διασώσει. Μεγάλο μέρος είναι το προσωπικό, ήταν το προσωπικό αρχείο του καλλιτέχνη και της οικογενείας και επίσης ένα μέρος
είναι πράγματα, έργα, εργάκια και βιβλιαράκια που έχει ο ίδιος φιλοτεχνήσει για τους πολύ αγαπημένους του φίλους. Είναι μια πολύ προσωπική προσέγγιση στο έργο του, θα έλεγα. Στις βιτρίνες παρουσιάζονται τα βιβλιαράκια του και τα μπλοκάκια του από το 1961 μέχρι το 1994. Είναι όλη του η καλλιτεχνική αλλά και η προσωπική του διαδρομή συγκεντρωμένη. Έχουμε κάνει φυσικά μία επιλογή, τη δείχνουμε. Λόγω του ότι βρισκόμαστε και στο κτίριο του ΕΑΤΕΣΑ, είναι και σχέδια από τα τετραδιάκια που έχουν γίνει στην εποχή της Χούντας. Κάποια είναι σχέδια, μπορείτε να δείτε σχέδια που έχουμε κάνει μαζί, γιατί φυσικά ήταν ένας πολύ καλός πατέρας, ένας πολύ γλυκός πατέρας. Έχουμε περάσει πάρα πολύ καιρό μαζί, έχουμε ταξιδέψει πάρα πολύ μαζί. Και σε όλα αυτά τα ταξίδια ζωγράφιζα κι εγώ, όταν δεν είχαμε τι άλλο να κάνουμε, στα δικά του σημειωματάρια. Κάποιες φορές έχει επέμβει και εκείνος. Υπάρχουν σχέδια που έχει κάνει για φίλους του, οι σκέψεις του, πολύ σημαντικό. Οι ιδέες που έχει, όλων των θεμάτων. Ο Ακριθάκης ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πάρα πολύ γλυκός, τρυφερός πατέρας και επίσης πολύ, αγαπούσε πάρα πολύ τους φίλους του, για τους οποίους έχει φιλοτεχνήσει και χαρίσει και φτιάξει επίσης πολλές ιστορίες που παρουσιάζουμε εδώ. Όλη εκείνη την περίοδο του 60, που είχε γυρίσει από τη Γαλλία, που το έσκασε από το σπίτι του και έφυγε, το έσκασε από το στρατό και τον ξαναπιάσανε. Πέρασε λέει, μια πολύ περιπετειώδη ζωή. Έκανε δύο γάμους, τους οποίους ο ένας ακυρώθηκε και ο άλλος διαλύθηκε, γιατί δεν άντεχε τις συμβάσεις της καλής κοινωνίας της Γαλλίας και παντρευτεί στο Παρίσι. Έτρεχε σε ράλι, στην Αθήνα μετά. Σπουδαίος οδηγός αυτοκινήτων, ένας άνθρωπος με πολλά ρίσκα, ζωγράφιζε, είχε κάνει κάποια μαθήματα σε σχολές στο Παρίσι, καλών τεχνών, αλλά κυρίως ζωγράφιζε από μόνος του και κάποια στιγμή τα εγκαταλείπει όλα και αρχίζει να κάνει αυτό που ο Κώστας ο Ταχτσής ονόμασε τσίκι τσίκι. Τσίκι τσίκι ήτανε, είχε πάντοτε χαρτί και μολύβι, χαρτί και κάποια πένα και κάποιο μαρκαδόρο, ανάλογα τι είχε πάνω του. Και όταν ήταν πάντα σε αυτές τις παρέες των λογοτεχνών, είχε αυτά τα τετράδια στα οποία σχεδίαζε, ζωγράφιζε, έγραφε και που ο Ταχτσής ονόμασε Τσίκι Τσίκι από το θόρυβο που έκανε το μολύβι ή η πένα πάνω στο χαρτί. Και που κατά κάποιο τρόπο ήταν και ο τρόπος να συμμετέχει ηχητικά, θα έλεγα, σε συναντήσεις όπου όλοι μιλάγανε εκτός από τον Ακριθάκη. Πρέπει να υπενθυμίσει κανείς για
τον κόσμο που δεν ξέρει, ότι ο Κρυθάκης υπήρξε από τα ωραιότερα αγόρια της Ελλάδος, ίσως και της Ευρώπης. Και με μια γοητεία τεράστια σαν άνθρωπος, την οποία την κράτησε μέχρι το τέλος, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, δεν την έχασε ποτέ. Δύσκολα του αρνήσω κάτι. Και η αλήθεια είναι ότι μαζί με αυτή την περιπετειώδη και αντισυμβατική ζωή είχε και μια φυσική και πολύ βαθιά ευγένεια και σεβασμό για τους ανθρώπους. Επειδή δεν έπαιρνε τον εαυτό του στα σοβαρά, σπάνιο πράγμα για Έλληνα, διανοούμενο πνευματικό άνθρωπο, καλλιτέχνη κτλ. Βεβαίως είχε και την ευκολία να μην παίρνει και τους άλλους στα σοβαρά. Και βέβαια πολλοί τον κόβανε από παρέα, δεν θέλαν, γιατί δεν ήταν σοβαροφανής. Έτσι. Και εκείνοι θεωρούσαν εγώ που είμαι. Και ο Κρυθάκης βεβαίως εκεί τους πείραζε, έλεγε βρωμόλογα, έλεγε ό,τι ήξερε ότι μπορεί να προκαλέσει κατά κάποιο τρόπο, σαν να τσιγκλήσει, έτσι, ως τα παιδιά που αυτό είναι μην τους πεις, μην κάνεις, αυτό το κάνουν. Λοιπόν, στα τετράδια αυτά, τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό όλη η έκταση της έκθεσης, έχουμε το λιγότερο τρεις ενότητες. Η μία είναι, εδώ που βρισκόμαστε, η σχέση του Αλέξη, η άμεση σχέση του Ακριθάκη με όλους αυτούς τους συναρφείς. Δηλαδή, ήδη πίσω μου βλέπετε ένα πίνακα που είναι μία ιστορία που έχει κάνει για τον Κώστα το Δαχτσί. Στις βιτρίνες έχουμε μέσα το εξώφυλλο και το έργο, το πρωτότυπο που έκανε για το εξώφυλλο και τη μακέτα, για τα γραπτά του Γιώργου του Μακρύ. Έχουμε τις βινιέτες και τα σχέδια που έκανε για το καφενείο του Βυζάντιο Ταχτσί ή για τα ρέστα. Έχουμε όλα τις βινιέτες που έχει κάνει για τον Γονατά επίσης, για τον Άνω τον Βαλαωρίτη. Έχουμε τη συνεργασία του με το περιοδικό Πάλι, που θα υπάρξει ένα από τα πολύ σημαντικά περιοδικά που βγαίνει στα πρώτα χρόνια του 60, από τον Άνω τον Βαλαωρίτη, τον Ταχτσί, τον Μπουλικάκο, τον Αλέξη, τον τον Εγκονόπουλο, πολύ κόσμο, τον Εμπειρίκο, θέλω να πω και αυτοί είναι φίλοι του, έτσι, ο Αλέξανδρος Σχοινάς, επίσης σημαντικός συγγραφέας, ακόμα σήμερα δεν έχει βρει τη θέση του στα ελληνικά γράμματα, ο Δενέγρης, σημαντικός ποιητής. Και έτσι έχουμε εδώ πέρα λίγο πολύ ο Κώστας ο Χέλμης, που και αυτός πέθανε πολύ νέος στο Βερολίνο μαζί τους. Και έτσι έχουμε τη σχέση του Αλέξη με τους συγγραφείς που ήταν ο πολύ στενός του κύκλος, όπως ο Βαλτινός, τον οποίο είχαμε την τύχη να έχουμε και εδώ πέρα να μας μιλήσει για τον Ακριθάκη για τα χρόνια που περάσαν στο Βερολίνο. Θα αρχίσει από κάποια στιγμή και ύστερα τις ιστορίες. Οι ιστορίες, ναι μεν κάνει ήδη πριν φύγει για το Βερολίνο τέμπερες με αφηγήσεις και αφηγήσεις δεν ξέρω αν είναι η ακριβής λέξη, αλλά τέλος πάντων αυτά τα πολύ σύνθετα συμπλέγματα, τα οποία μάλιστα από το πραξικόπημα και μετά τις 21 Απριλίου θα έχουν και πολύ άμεσο πολιτικό περιεχόμενο. Φτάνοντας στο Βερολίνο επίσης, παίρνει υποτροφία της ΔΕΑΝΤΕ με την υποστήριξη τότε του σημαντικότατου Johannes Weissert, διευθυντή του Ινστιτούτου Goethe στην Αθήνα, που με τον Χρήστο τον Ιωακιμίδη στο Βερολίνο κατόρθωσαν και βγάλανε μία σειρά υποτροφίες για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύαν από τη Χούντα και έτσι μπόρεσαν να φύγουν, να πάνε στο Βερολίνο συγγραφείς πολλοί, πανεπιστημιακοί και καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και ο Ακριθάκης.
Στο Βερολίνο θα φύγει και θα γνωρίσει τη γυναίκα του, θα είναι με τη γυναίκα του μαζί, με την οποία μόλις παντρεύονται, και λίγο καιρό μετά θα γεννηθεί η κόρη του. Στο Βερολίνο ο Αλέξης συνεχίζει το έργο του, αλλά εκείνα τα χρόνια συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, αρχίζει να εγκαταλείπει την γουάς και να κάνει όλο και πιο έντονη τη χρήση των από μικρά τετραδιάκια σημειωματάρια, στα οποία σχεδιάζει, κρατάει, ακόμα και γιατί πρέπει να μάθει κάποιες λέξεις γερμανικά, γιατί πρέπει να κάνει ένα σχέδιο. Δηλαδή είναι πλέον μέρος της ζωής του αυτά τα τετράδια, πώς κυκλοφορεί στον δρόμο, τι κάνει. Και πια δεν είναι μόνο παρέες στην Αθήνα που ήταν στο σπίτι του λογοτεχνών, αλλά είναι παρέες χήμα κατά κάποιο τρόπο που τρέχουν σε μια ξένη πόλη άνθρωποι και σημαντικοί άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου που τότε που μαζεύονται στο Βερολίνο με τις υποτροφίες αυτές και με τους οποίους ο Αλέξης κάνει παρέα, η γυναίκα του σιγά σιγά αρχίζει να εργάζεται με μια παρέα Αυστριακών σε μπαρ που θα τα φτιάξουν μόνοι τους και θα τα λειτουργήσουν και ο Αλέξης κάνει και τη διακόσμηση, το πρώτο, το Αχβάχ και μετά θα γίνουν, η γυναίκα του θα ανοίξει ένα από τα πιο γνωστά στέκια καλλιτεχνικά και πολιτιστικά του Βερολίνου, το λεγόμενο εστιατόπιον, όπως το λέγανε οι Γερμανοί, γιατί το έγραφε εστιατόριο στα ελληνικά, που το λέγανε το Φόφις τελικά, όπου βεβαίως ο Αλέξης είχε το ελεύθερο, έμπαινε, έκανε τις τρέλες του, πίνανε με τις παρέες του και ήταν ένας πολύ αντισυμβατικός κόσμος, ο οποίος παράλληλα λειτουργούσε. Στο Βερολίνο, ο Αλέξης έχει την κόρη του, η οποία γεννιέται. Και λίγο μετά, επειδή ζει μια αρκετά ελεύθερη ζωή, θέλω να πω σαν άνθρωπος ήταν ένας χήμερος, παρέσχερε τα πάντα στο πέρασμά του και βεβαίως είχε και την πολύ μεγάλη τύχη να βρει μια γυναίκα η οποία του έτρεφε μεγάλο θαυμασμό. Είχε μεγάλη υπομονή και από την άλλη μεριά, αντί να θυγεί όπως οι περισσότερες Ελληνίδες σύζυγοι, και η ίδια μια γυναίκα που είχε φύγει από την Αλεξάνδρεια, είχε γυρίσει όλο τον κόσμο, είχε περάσει από τις Ινδίες, είχε έρθει στην Ελλάδα, είχε αλλάξει ένα σωρό δουλειές μέχρι ότου γνωρίσει τον Αλέξη. Είχε γνωρίσει τον κόσμο, ήταν αρκετά ανοιχτός άνθρωπος και μάλλον διασκέδαζε τις τρέλες του Αλέξη, δηλαδή γελούσε. Που τον έβλεπε σαν ένα μεγάλο παιδί, παρά εθίγετο ή στενοχωριόταν. Και έτσι βεβαίως ο Αλέξης είχε, δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι είχε το ελεύθερο, αλλά κατά κάποιο τρόπο δεν είχε γκρίνια από τη Φόφη για τις τρέλες που έκανε, γιατί πίστεψε στο ταλέντο του, κάτι το οποίο νομίζω ότι όποιος γνώρισε τον Ακριθάκη και τα χρόνια εκείνα και αργότερα, ήταν πολύ δύσκολο να μην πιστέψεις σε έναν τόσο πηγαίο, άμεσο και ευθύ άνθρωπο. Έτσι. Οφείλω να ομολογήσω ότι επειδή εγώ τον γνώρισα πολύ νωρίς, τον γνώρισα πριν φύγει για το Βερολίνο, στην Αθήνα, και τον είχε γνωρίσει και ο πατέρας μου. Ο Αλέξης στην Αθήνα θα μπορούσε να πει κανείς ότι θεωρείται τρελάρας, ότι θεωρείται ένας άνθρωπος που ένας καθώς πρέπει οικογενειάρχης, ας πούμε, δύσκολα θα εμπιστευότανε, έτσι. Περιέργως πως ο πατέρας μου, ένας έξυπνος άνθρωπος, ήταν ίσως ο μόνος άνθρωπος που εμπιστευόταν. Και κατά περίεργο τρόπο, ενώ πάντα με ρώταγε πού ήσουν, τι κάνεις, τι κάνατε και πού πήγατε, όταν του έλεγε με τον Αλέξη και να εξαφανιζόμουν δύο μέρες, δεν θα μου έλεγε ποτέ τίποτα, διότι είχε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο Αλέξης, παρά τις τρέλες του, διότι έπινε, διότι κάποια στιγμή άρχισε να έμπλεξε με ουσίες κτλ., θεωρούσε ότι ένας τόσο ταλαντούχος και τόσο χαρισματικός άνθρωπος δεν μπορούσε να κάνει κακό σε έναν νέο άνθρωπο. Και νομίζω είχε απόλυτο δίκιο.
ο Αλέξης στο Βερολίνο θα έχει κάποιες μεγάλες αλλαγές στη ζωή του. Ήδη το ότι φεύγει από την Ελλάδα και είναι η Χούντα στην Ελλάδα, παντρεύεται. Ο πολύ στενός του φίλος, ο Μακρύς, αυτοκτονεί το 69 και βρίσκεται με την κόρη του, η οποία θα είναι ένας μπούσουλας για όλη τη ζωή, δηλαδή θα είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της ζωής του. Και από την άλλη, με τις πολλές αταξίες που κάνει, έχει μπλέξει πια σοβαρά στο Βερολίνο και με ουσίες αρκετά βαριές και με τις οποίες, από ό,τι έλεγε και ο ίδιος και από ό,τι το ξέρουμε, ας πούμε, θα ήθελε πάρα πολύ να μπορούσε να απαγκιστρωθεί. Βασικό θέμα στη ζωή του είναι λοιπόν η σχέση του με την κόρη του μέσα στο έργο του το ίδιο. Δηλαδή, από τη μία, εάν υπό την επίρρεια των ουσιών έχει θανατερές σκέψεις κατά κάποιο τρόπο και βλέπει τη ζωή του να οδηγείται προς έναν αργό θάνατο, από την άλλη μεριά, το να βλέπει αυτό το κοριτσάκι να μεγαλώνει και να ανακαλύπτει τον κόσμο, είναι γι' αυτόν ό,τι λάτρεψε και ό,τι αγάπησε στη ζωή και στην τέχνη, που το βλέπει μπροστά του να ζωντανό και μπορεί να συμμετέχει σε αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι και από μικρός οι ζωγράφοι που αγάπησε ήταν ο Μιρό, ήταν ο Πολ Κλέη, ήταν οι ζωγράφοι που είχαν και αυτή την παιδικότητα και την σχέση με το σχέδιο, με το χρώμα, με το... Έτσι λοιπόν με την κόρη του αρχίζουν και φτιάχνουν ιστορίες, όπου αυτό το περιβόητο τσικιτσίκι αρχίζει να παίρνει μορφές, όπως βλέπετε πίσω μου, και αρχίζει και η κόρη του, δηλαδή άμα ζωγραφίσει κάτι, η κόρη του το ονομάζει. Η κόρη του τον βλέπει να κάνει μια γραμμή και του λέει αυτό το ξάκι, ή αυτό φεγγαράκι, ή αυτό καραβάκι. Και αρχίζει όλη αυτή η σχέση με το παιδί που αρχίζει σιγά σιγά να φτιάχνει αυτές τις ιστορίες που ο Αλέξης κάνει συστηματικά και τις αφιερώνει όλες στην κόρη του. Έχουμε αρκετές εδώ, τις περισσότερες που έχει κάνει, και που είναι η αρχή μιας ενός καινούριου αγώνα που δίνει με τον εαυτό του. Από τη μία να πάει με τη ζωή, με τη χαρά, με την δημιουργία και από την άλλη να πάει με τον πόνο. Βλέπεις, τόξα. Μία βάρκα, μία καρπούλα και τόξα. Αυτό είναι. Καρδιές, τόξα, τετραγωνάκια, ένα κομμάτι από ήλιο θάλασσα. Πω, τόξα. Καράβι με βαλίτσα μάτια. Είναι τρία τόξα κολλητά και ένα μάτι μέσα στα τόξα. Άσπρα είναι τα φύλλα, το ξέρεις. Είπες πως θα τα βλέπω. Θα σου λέω τι είναι και εσύ θα τα ζωγραφίζεις. Όπως βλέπετε, είμαστε και όπως λέει και ο τίτλος της έκθεσης, έχουμε να κάνουμε, εκτός από τα γραπτά και τις σημειώσεις, και με τις ιστορίες του πατέρα μου. Το γράφει και ο ίδιος στην είσοδο, σε κείμενο που έχει γράψει ο ίδιος, ότι πάντα του άρεσε να φτιάχνει ιστορίες. Και φυσικά όταν ήμουν μικρή, έφτιαχνε ιστορίες για μένα και μαζί μου, σε όλους τους συνδυασμούς. Κάποιες τις βλέπετε είναι οι τέμπερες που έχει φιλοτεχνήσει επίσης στις αρχές του δεκαετίας του 70, που είναι έτσι πολύ χρωματιστές και χαρούμενες. Κάποιες είναι η ιστορία μας με τον Zoom. Ο Zoom ήταν το Volkswagen Bus που είχαμε, πράσινο. Τα πρώτα χρόνια ήταν πράσινο, για να κρυβόμαστε καλά στην εξοχή, στους θάμνους. Μετά έγινε μισό καφέ, μισό πράσινο, για να είναι σαν δέντρο. Μέσα είχα το δωματιάκι μου, γιατί κάναμε πάρα πολλές εκδρομές και πολλά ταξίδια. Μια φορά ξεκινήσαμε να πάμε χειμώνα στο Βερολίνο, πήγαινα πρώτη δημοτικού. Ο μπαμπάς μου αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται να πάω σχολείο. Και ξεκινήσαμε μαζί με τη γιαγιά
τα έργα, γεμάτο γιατί ετοίμαζε κάποια έκθεση, να πάμε στο Βερολίνο. Βέβαια, είχε πάρα πολύ κακό καιρό στο δρόμο. Στη τότε η Ιουγκοσλαβία κάναμε 2-3 μέρες να τη διασχίσουμε, γιατί είχε παντού χιόνια. Έτσι και έχει ζωγραφίσει εδώ ένα το λεωφορείο που κάνει διάφορα ταξιδάκια σε διάφορες παραλλαγές. Και είχα ζωγραφίσει και εγώ τη δική μου εκδοχή σε ιστοριούλα, την οποία ήθελε να εκδώσει μάλιστα, μου την είχε κάνει μακέτα, αλλά χάθηκε. Κάπου σε κάποια από τις μετακομίσεις δεν ξέρω, δεν την εκδώσαμε ποτέ. Πάντως είχε κάνει τη δικιά του και εγώ τη δικιά μου εκδοχή του ταξιδιού που μας πήρε περίπου μία εβδομάδα να φτάσουμε στο Βερολίνο. Με πολλά χιόνια και περιπέτειες. Αυτός ήταν ο μπαμπάς μου. Δηλαδή, ήμασταν στο σπίτι και έλεγε το βράδυ πάμε στο Πήλιο. Εκδρομή και φεύγαμε. Πρέπει να πει κανείς ότι με βεβαιότητα ο Αλέξης είναι και ένας άνθρωπος που έχει μια βαθιά ρομαντική παιδεία και όταν λέει ότι η τέχνη είναι ο βαθύς ο πόνος, το εννοεί. Δηλαδή ότι χοντρικά ότι η τέχνη έχει να κάνει με το θάνατο, έχει να κάνει με τον ανθρώπινο πόνο, έχει να κάνει με την αντισυμβατικότητα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να υποκρίνεσαι. Ότι δεν μπορεί να πάρει τον εαυτό σου τα σοβαρά. Ότι ένας άνθρωπος είναι συνέχεια υποεπήρειεν. Έτσι. Βρέχει, χιονίζει στο κεφάλι σου, θα βρέξει στο κεφάλι σου, θα χιονίσει. Έτσι. Άρα, από τη μία μεριά υπάρχει αυτή η κατάσταση, η οποία με τα ναρκωτικά, για να το πει κανείς με το όνομά του, είναι όντως μία πραγματικότητα, η οποία στα χρόνια του 70 ήταν και πάρα πολύ έντονη, όπως έχει ξαναγίνει πολύ έντονη, δυστυχώς, στην εποχή μας. Η κόρη του Αλέξη θα είναι για τον Αλέξη το δικό του το κεθεά. Θα εφεύρει, κατά κάποιο τρόπο, ένα προσωπικό του κεθεά που του επιτρέπει να ξαναδεθεί με την οικογένειά του, με τη ζωή, με τις αξίες, ας πούμε, ενός παιδιού που θέλει να δει ένα καλύτερο κόσμο μπροστά του, που ούτως ή άλλως ο κόσμος είναι καλύτερος. Έτσι, λοιπόν, αυτές οι ιστορίες είναι ένα δεύτερο μέρος όπου ο λόγος των συγγραφέων περνάει στο λόγο του παιδιού και φτιάνει μέχρι γλώσσες και γράμματα δικές τους με τη Χλόη. Δηλαδή έχουμε και πίνακες, αν δείτε στην διπλανή αίθουσα, πίνακες με αλφάβητα που φτιάχνει δικά τους γράμματα με τη Χλόη και ξέρουν και τα διαβάζουν. Δηλαδή μπορούν και πραγματικά να τα διαβάζουν που μοιάζουν με ιερογλυφικά. Και έχει και ολόκληρα κομμάτια που παίζει με την κόρη του και γράφουν σιγά σιγά όσο μεγαλώνει η Χλόη, γράφουν τις δικές τους γλώσσες, εφευρίσκουν γλώσσες. Για παιδιά, δεδομένου ότι η κόρη του έχει μεγαλώσει, αρχίζει και φτιάχνει και ένα βιβλίο που είναι για παιδιά, ο Τοξάκιας. Που είναι μία από τις φιγούρες του και που θα το κάνει μαυρό-άσπρο και θα εκδοθεί για να μπορούν να το χρωματίζουν τα παιδιά. Με την Άγραχα θα βγάλει επίσης τον Κροκοδιλάκια, ένα βιβλίο που επίσης είναι ένα άλλο πρόσωπο από αυτά του Αλέξη και που στην ουσία έχει βγει και από τις συζητήσεις με την κόρη του αλλά και από πλέον όλο και περισσότερο επειδή και η κόρη του έχει μεγαλώσει και από εκφράσεις. Δηλαδή
συνήθιζε πολύ να λέει, ιδίως από όταν εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, τους ανθρώπους που υποκρίνονται και που παίρνουν τον εαυτό τους σοβαρά και που όλο με ψημυρούν και τα λοιπά, κροκόδιλους. Έτσι. Άρα ο κροκοδιλάκιας κατά κάποιο τρόπο είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι όλοι αυτοί που κυκλοφορούν με τα Lacoste τότε, που ήταν της μόδας, και είναι, άρα είναι και μια ταξική κατά κάποιο τρόπο. Και βεβαίως είναι αυτοί οι οποίοι ναι μεν κυκλοφορούν με τα Lacoste, αλλά απ' την άλλη όλο κλαίγονται ότι δεν έχουν λεφτά, δεν πληρώνουν, χρωστάνε, νομίζουν ότι τους τα χρωστάνε οι άλλοι όλα, δεν τους νοιάζει τέχνη, δεν τους νοιάζει τίποτα, θα πληρώσουν πολύ ακριβά για ένα μπλουζάκι, αλλά όταν πάνε σε ένα καλλιτέχνη απαξιώνουν την πνευματική ζωή και το καλλιτεχνικό έργο. Και κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, ο κροκοδιλάκης είναι μια συγκεκριμένη μορφή, σε αντίθεση με τον Δοξάκια, που είναι πιο πολύ σαν ένα παιδί που πάει μπροστά, ένας άνθρωπος που κοιτάει το μέλλον. Έτσι έχουμε διάφορες φιγούρες που σιγά σιγά εμφανίζονται, διάφορες ιστορίες που όλο και περισσότερο προχωράνε. Επίσης παρουσιάζουμε και μια σπάνια έκδοση που έχει γίνει για την Γκαλερί Ζουμπουλάκη, με συνεργασία του Αλέξανδρου Ιόλα, που είναι μια έκδοση πολλαπλή από σχέδιά του, εκ των οποίων ένα έχει ο ίδιος χρωματίσει. Αυτό το βλέπετε στον τοίχο, σε αναπαραγωγή φυσικά. Ο Αλέξης θα θεωρήσει γελώντας τη δεκαετία του 80, όταν βγαίνει ο Keith Haring με τα γραφίτι και τα λοιπά, ότι αυτό τα έχει κάνει όντως 20 και 30 χρόνια πριν, και ότι αυτού του είδους η ζωγραφική είναι το έργο του ολόκληρο, και θεωρεί ότι ναι μεν δεν υπάρχει πατέντα στην τέχνη, ούτε παρθενογέννηση, αλλά από την άλλη μεριά θεωρεί και λιγάκι αδικία που στο Βερολίνο τον ξέρουν, ξέρουν τη δουλειά του κτλ. Και από την άλλη όλοι εκστασιάζονται για κάτι το καινούργιο, ενώ στην ουσία υπάρχει στη δουλειά των καλλιτεχνών, ήδη από τον καιρό του Μυρό ή του Πολ Κλέ μέχρι τον Αλέξη, και περνώντας από διάφορους άλλους, και που η αγορά κάθε φορά τους αλλάζει περιτύλιγμα και τα βγάζει με άλλο, και έτσι λιγάκι όντας και στην Ελλάδα, θεωρεί λιγάκι ότι είναι απομονωμένος. Η βαλίτσα και η γραφή είναι μεγένθηση μιας λεπτομέρειας από προηγούμενα έργα, με σκοπό να γίνει ορατή και κατά συνέπεια αγωγός επικοινωνίας. Είναι τοπιογραφία μιας ζωής κάτω από ένα καταπιεστικό σύστημα, μα και συγχρόνως ένα ελπιδοφόρο σινιάλο. Ξαναγύρισε να κοιτάξει προς τα πίσω το έργο του, τη ζωή του, δηλαδή υπάρχει μία κριτική στάση και ως προς τον εαυτό του, με σκέψεις, με σκληρές πια, χωρίς να χάνει ποτέ το χιούμορ του. Δηλαδή αυτό το εδώ που λέει ότι όταν λαλήσει ο πετινός στο δικό σου Rolex θα λέει τη λάθος ώρα, τα λέει ακριβώς όλα. Δηλαδή σε μια κοινωνία η οποία ασχολείται πιο πολύ να αγοράσει το Rolex της τότε, έτσι. Αν καλά τα Rolex, είναι πολύ ωραία ρολόγια, δεν έχω τίποτα με τη φίρμα, ούτε είχε εκεί τίποτα ο Αλέξης. Αλλά είχε μια κοινωνία η οποία έβαλε σαν αξία της, όχι το χρόνο, αλλά το χρυσό ρολόι. Έτσι. Λοιπόν, και το λέει στα ίσια, όταν λύσει ο πεθυνός, το δικό σου το Rolex θα λέει τη λάθος ώρα. Και τέτοια έχει πάρα πολλά, τέτοιου είδους σκέψεις και αποφθέγματα πλέον στα τετράδια του μέσα. Κάποια τα οποία είναι και πολύ shocking, και έχουμε γυρίσει σελίδες για να μην τα διαβάζουν τα παιδιά και μας κυνηγήσει κανένα σχολείο. Και νομίζω ότι αυτό τον κάνει να φτάσει μέχρι το τέλος με ένα πικρό χαμόγελο, αλλά χαμόγελο παρόλα αυτά. Εξού και η σημασία του τσίρκου, δηλαδή ότι κάνεις τον παλιάτσο, ας πούμε, κάνεις τον κλόουν. Άλλοι το κάνουν και υποτάσσονται στη μοίρα τους, και άλλοι το κάνουν ξέροντας
ότι πίσω από το χαμόγελο αυτό κρύβεται μια κριτική στάση και μια αντίδραση ως προς την κοινωνία που τους περιγελά και οι ίδιοι μπορούν με τη σειρά τους να περιγελάσουν την κοινωνία που τους περιγελά. Έτσι. Στο τέλος, νομίζω ότι θα το δείτε και στην έκθεση όπου κατορθώνει και απεξαρτάται από τα ναρκωτικά με τίμημα να πέσει το αλκοόλ. Και βέβαια το αλκοόλ, όσο και να είναι βαρύ αυτό που θα πω, είναι σχεδόν χειρότερο από τα ναρκωτικά. Πρώτον, διότι πουλείται ελεύθερα παντού. Δεύτερον, γιατί όλοι έχουμε στο σπίτι μας. Τρίτον, διότι ενώ τα ναρκωτικά σε κλείνουν στον εαυτό σου και άρα δεν επεμβαίνει στη ζωή των άλλων, το αλκοόλ σου βγάζει όλη την πίκρα της ζωής, όλη την αρνητικότητα, όλη την... κάτι που δεν του έμοιαζε το Αλέξη και έδινε μάχη να είναι ο γελαστός Ακριθάκης που ξέραμε. Και βεβαίως το αλκοόλ καταστρέφει κατευθείαν σηκώτια, πράγματα, δεν... είναι λίπος καθαρός. Και έτσι ο λεπτός και ωραίος Αλέξης έγινε ένας δυσκίνητος, τεράστιος άνθρωπος, ο οποίος βεβαίως μέχρι το τέλος κράτησε ηθικά το ύψος του, αλλά από την άλλη μεριά έφτασε μέχρι να μπει στο δρομοκαίτιο και έχουμε τα σχέδια που έκανε ως τρόφιμος του δρομοκαίτιου από τους υπόλοιπους 61 τροφίμους που ήταν μαζί του και που είναι από τις πιο τραγικές σελίδες που έχουμε στην ελληνική ζωγραφική, αυτά τα σχέδια τα οποία δυστυχώς έχει εξαφανιστεί το πρωτότυπο. Ο Αλέξης το θεωρούσε πολύ σημαντικό, το είχε πάντα μαζί του και κάποια στιγμή επειδή φοβήθηκε ότι πιθανώς θα του το κλέβανε ή θα το ξέχναγε ή θα χανότανε κτλ. Έστειλε κάποιον και το έβγαλε φωτοτυπία και τουλάχιστον από τις φωτοτυπίες το καθαρίσαμε και το έχουμε έστω ψηφιακά σαν ντοκουμέντο γιατί είναι ένα πραγματικά πολύ σημαντικό ντοκουμέντο και από τα σημαντικά έργα στην ελληνική τέχνη. Δηλαδή εκεί ο Ακριθάκης έρχεται δίπλα στο Χαλεπά, έρχεται δίπλα στο Βυζιεινό, έρχεται δίπλα σε μεγάλες μορφές που το delirium, κατά κάποιο τρόπο, έτσι, το παραλήρημα και η δημιουργία φτάνουν το ένα να ελέγξει το άλλο. Δηλαδή η δημιουργία δίνει στον καλλιτέχνη να αναδομήσει το παραλήρημα και το παραλήρημα του επιτρέπει να συνεχίσει να δουλεύει, έστω και με αυτόν τον βαθύ τον πόνο που λέει. Και βέβαια από την άλλη μεριά με το παιδί του που έχει μεγαλώσει, τη γυναίκα του που του στέκεται από δίπλα και τη ζωή του που αλλάζει. Μένει στην Ελλάδα, φεύγει από το Βερολίνο. Και καλώς ή κακώς η Ελλάδα είναι μια χώρα που από τη μία σου προφέρει πολλά, γιατί έχουμε πολύ πιο φιλικές και πολύ πιο άμεσες και καθημερινές σχέσεις, αλλά από την άλλη σε ρουφάει και είναι και μια χρυσή φυλακή λιγάκι η Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή, δεν χρειαζόμαστε τη Χούντα για να κλείσει τα σύνορα. Τα κλείνουμε ο καθένας μόνος του για τον εαυτό του και ζούμε ξανά στην παρείτσα μας. Νομίζω ότι αυτή είναι η σημασία αυτής της έκθεσης και που την βλέπει κανείς μέρα με την ημέρα από τα παιδικά του χρόνια, γιατί έχουμε και κάποια πολύ νεανικά του, σχολικά του σχέδια και ακόμα και από το περιοδικό του σχολείου του που είχε κάνει σχέδια, μέχρι το τέλος, μέχρι δηλαδή τα τελευταία στο δρομοκαίτιο έργα που έχει κάνει και έχουμε μέχρι και το τελευταίο ημερολόγιο του 1994 που τον χάνουμε, στην αρχή του 1994 και που έχει γράψει την πρώτη σελίδα και μετά είναι κενό. Η έκθεση αυτή δεν θα μπορούσε να έχει γίνει χωρίς ήδη τη δουλειά που ξεκινήσαμε με τη γυναίκα του πριν αρκετά χρόνια, να
αρχίσουμε να μαζεύουμε τα τετράδια αυτά και τα βιβλιαράκια και να τους δίνουμε σημασία. Από πολύ καιρό θέλαμε να την κάνουμε με τη Φόφη. Η Φόφη δεν υπάρχει πια. Ευτυχώς η Χλόη, η κόρη του, τα μάζεψε όλα και έχοντας και η ίδια και μια σχέση με την τεχνολογία, μπόρεσε να αρχίσει να σκανάρει. Έχει σκανάρει πάνω από 3.000 σελίδες που μας επέτρεπαν με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να δείξουμε. Γιατί το να δείξει ένα τετράδιο σε δύο σελίδες δεν λέει τίποτα. Έτσι, έχοντας πλέον σκανάρει, άρα έχοντας σχεδόν σαν πρωτότυπη εικόνα τη συνέχεια των σελίδων σε ένα τετράδιο μέσα, μπορούσαμε να το δείξουμε. Έγινε με την συνεργασία του Γαβρίλου Μιχάλη, που ήταν ο πιο στενός συνεργάτης του Αλέξη από τα πρώτα χρόνια. Και φτιάχναν μαζί τις κατασκευές, τις κορνίζες, τα... έχει φτιάξει και τις βιτρίνες της έκθεσης, έχει φτιάξει ο Γαβρίλος. Το όλο στήσιμο το κάναμε παρείστικα παλιοί φίλοι και παλιοί συνεργάτες, η κόρη του, ο Γαβρίλος και εγώ. Καταρχήν θέλαμε να δώσουμε τη σχέση του με, γιατί βρισκόμαστε στην περίοδο της παγκόσμιας πρωτεύουσας βιβλίου, αυτό είναι και το σκεπτικό. Από την άλλη μεριά της έκθεσης, τη σχέση του με τους συγγραφείς, που ήταν πολύ φίλοι. Ήταν επίσης για μένα ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, γιατί έψαξα να βρω τα συγκεκριμένα έργα, η σχέδια και τι που είναι στις μακέτες, που βρήκαμε πολλά και τα έχουμε βάλει μαζί με την έκδοση. Επίσης, βρήκαμε τα συγκεκριμένα έργα που έχει κάνει για φίλους του καλλιτέχνες που δεν είναι σε μια έκδοση, αλλά τους τα έχει χαρίσει, τα έχει κάνει για αυτά, όπως για τον Ταχτσί, για την Λίλα τη Μαράκα. Και είναι κάτι που δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί. Νομίζω και έργα που δεν έχουν ξαναεκτεθεί ποτέ. Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια πτυχή που μέχρι τώρα δεν την είχαμε δείξει. Ούτε αυτή βέβαια, ενώ τα βιβλιαράκια έχουν μπει σε εκθέσεις, μεγάλες αναδρομικές εκθέσεις. Αλλά ιδιαίτερα εκείνο το κομμάτι ήταν και για μένα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ενώ εγώ τους ήξερα όλους αυτούς σαν φίλους της οικογένειας, δεν είχα ποτέ έτσι συνειδητοποιήσει ότι είναι κάποιοι σημαντικοί συγγραφείς ως παιδί. Όπου εκτός από τη φιλία και την παρέα υπάρχει και κάποια πιο ουσιαστική ανταλλαγή και συνεργασία με τον πατέρα μου. Όλα υπάρχουν πια σκαναρισμένα και αρχιοθετημένα με το νουμεράκι τους και τον τίτλο τους, περίπου 6.000 σελίδες. Όλων των οτιδήποτε υπάρχει που γνωρίζουμε και έχουμε πρόσβαση. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ δουλειά, όγκος δουλειάς, αλλά και πολύ σημαντικό να γίνει. Οπότε, εντάξει, η έκθεση κάπως μας έβαλε να το κάνουμε πιο γρήγορα, αλλιώς θα μπορεί να μας είχε πάρει και ένα χρόνο, ενώ τώρα έγινε σε μερικούς μήνες. Σήμερα ο Κρυθάκης έχει μεγάλη αναγνώριση. Τα λάδια του, τα ξύλα του και τα λοιπά, οι κατασκευές του πολλούνται στις δημοπρασίες, σε μεγάλες τιμές, έχουν μπει στα σαλόνια. Ο ίδιος δεν ξέρω πόσο εύκολα θα τον βάζαν στα σαλόνια με τον τρόπο που συμπεριφερότανε. Και πίσω από την αισθητική διάσταση του έργου του υπάρχει και μια κριτική η οποία σιγά σιγά χάνεται όσο πιο πολύ τα έργα γίνονται αντικείμενα. Και έτσι η έκθεση αυτή έρχεται να ξαναβάλει την ψυχολογία ενός ανθρώπου που είναι πίσω από αυτά τα ωραία πράγματα, τον πόνο του, τις σκέψεις του.
και το γεγονός ότι τα έργα που τα κάνει ωραία για τα παιδιά που θα έρθουν και όχι για τους κυρίους και τις κυρίες που θέλουν να διακοσμήσουν το σαλόνι τους. Thank you.